Μπαίνουμε στο στενοπούλογο των μηδενικών Αναστασιάδη και των διαστάσεων που έλαβε η κόντρα με τον Ιαζίκη Ζίλγιουρεκ. Στον Δημοκρατικό Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι «Συναγερμός». Λίγο μετά τη μία τα δημοσιογραφικά γραφεία παίρνουν φωτιά καθώς στα mail τους φτάνει άρθρο από την Κέτη Κληρίδη με τίτλο «Γιατί δεν θα ψηφίσω τον Δυσί». Ως διαχρονική ψηφοφόρος του Δυσί έχω απογοητευτεί επανειλημμένως από το κόμμα. Ίσως η λέξη απογοήτευση να μην αντικατοπτρίζει καν πλήρως το τι νιώθω. Ψήφισα τον Νίκο Αναστασιάδη για πρόεδρο την πρώτη φορά, πιστεύοντας ότι ήθελε ειλικρινά τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Όπως φάνηκε, μας είχε κοροϊδέψει όλους. Και μη μένοντας εκεί, το άρθρο προαναγγέλει υπέρβαση. Το ΑΚΕΛ είναι ένα κόμμα καταστροφικό που υποστηρίζει ένα αποτυχημένο σύστημα και ως κόμμα έχει φέρει πολλές καταστροφές στο νησί. Παρ' όλα αυτά, όσον αφορά το κυπριακό πρόβλημα, το ΑΚΕΛ του 2019 είναι το μόνο κόμμα που λέει τα σωστά πράγματα τη δεδομένη στιγμή. Έτσι, με τα δυσκολία θα ψηφίσω το ΑΚΕΛ στις επερχόμενες εκλογές με ένα μόνο σταυρό στο Ιαζίκη Ζίλγιουρεκ. Η είδηση κάνει σε λίγα λεπτά το γύρο του διαδικτύου. Γίνεται viral στα social media και ξαφνικά ξεπρόβαλε παρεξήγηση. Η κυρία Κέτη Κληρίδου, σε επικοινωνία της πριν λίγο με τον πρόεδρο του Δυσί, διευκρίνησε ότι ουδέ μία σχέση έχει με άρθρο που κυκλοφορεί και αποδίδεται σε εκείνην. Ξεκαθάρισε ότι οι θέσεις παραμένουν εκείνες που η ίδια διατύπωσε την περασμένη εβδομάδα. Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Α με την Κέτη Κληρίδη, ξεκαθάρισε πως το άρθρο ανήκει στην φίλη της Μαρίνα Χριστοφίδου, η οποία της είχε ζητήσει να το προωθήσει σε δημοσιογράφους προκειμένου αυτό να δημοσιευθεί. Έτσι και έγινε, με την ίδια την Κέτη Κληρίδη όχι μόνο να μην διευκρινίζει πως το ανυπόγραφο άρθρο δεν ανήκει σε αυτήν, αλλά να επισημαίνει στους δημοσιογράφους πως αξίζει να δημοσιευθεί. Κάπως έτσι στο συναγερμό σήμανε λήξη συναγερμού, με την Κέτη Κληρίδη να επαναλαμβάνει τη στήριξή της στους Παναγιώτη Σεντόνα και Νίκο Τορναρίτη.